τον εκ παρθένου τεχθέντα η σωτηρία ημών, ανυμνήσομε πίστη και προσκυνήσομε, ότι ευδόκησες αργή, ανερθήνε το σταυρό και θάνατον υπομείνε, και γύρε τους τεχνεώτας εν τη ενδόξω, Αναστάση αυτού. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, των συνόλαρχων λόγων Πατρί και Πνεύματι, των εκ παρθένου τεχθέντα η σωτηρία ημών, ανυμνήσομεν πιστή και προσκυνήσομεν, ότι δόκησες αρκή, ανελθύνε το σταυρό και θάνατον υπομείνε, και γύρε τους τεχνεώτας, εν διενόξω Αναστάση αυτού. Και νίκη αίγεση όνας των αιώνων αμήν, ετοιμάζουν ζαβουλό και ευτρεπίζουν εφαλή, οι οργάνοι ποτάμε στηθή υπόδεξες Κύρτον, του βαπτιστήν ερχόμενον το Δεσπότη, αγάλου ο αδάσιτη προμήτωρη, μη κρύπτεδε αυτός ως εν παράδεισο το πριν, και γαργυμνούς ειδών ημάς επέφανε, ή να ειδήσει την πρώτη στολή. Χριστός επάνει την πάσα κύση, θέλω να ανακαινήσε. Φύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη τη. Στον Αγίασε Πράγμα του Περιμένησε δόξου, Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Υπερθέρου Μαρίας, με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαν εις αυτούς και αλλήλους. Και πάσα τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Σε Κύριε. Επίσω το κράτος και σου έστει η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Το Σταυρό του Κυρίου εγκομιάσομε, την ταφή την Αγία νύμνης τιμήσομε και την Ανάσταση να του υπερδοξάσομε, ότι συνήγειλε νεκρούς εκ των νημάτων ως Θεός κυλεύσες κράτος θανάτου, και εσύ διαβόλου και τη ενάντη πώ ανέτειλε. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, Κύριε νεκρούς που συγχωρέθης ο νεκρός ας τον θάνατον, εμνήματι ετέθης ο καινός ας τα μνήματα, αναστατιώτε των τάφων εφύλατων, πάντο τους απαιώνους νεκρούς εξανέστησας, πάντο δύναμε και ακατάληπτε, Κύριε, δόξα εσύ. Και νικαία η κεσόνα στον αιώνα να μην, χαίρε πύλη Κυρίου η αδειόδευτος, χαίρε τείχος και σκέπη των προστρεχόντων είσαι, χαίρε αχήμαστε λιμή και απειρόγαμε, είτε κούσα εσαρκή των ποιητή σου και Θεών, πρεσβεύουσα μη ελείπης, υπέρ των ανημνούντων και προσκυνούντων των τόρων σου. Κύριε, μετά την τριήμερό σου Ανάσταση και την των Αποστόλων προσκύνηση, ο Πέτρας εγώ εσύ γυναίκες απετόλμησαν καγώ εδηλίασαν, ληστήσε θεολόγησε καγώ ειρνησάνησε, άρα καλέσεις με τον λοιπό μαθητή, άλλη δείξεις με αλλιέα βυθού, αλλά μετανόδα με, δέξε ο Θεός και σώσον με. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, Κύριε, μέσω σε προσήλωσαν οι παράνομοι των καταδίκων, και λόγχοι την πλευρά σου εξεκέντησαν ο Ελεήμων, τα φίδε κατεδέξω όλησες άδου τα σπήλας και ανέστης τρίμερος. Έδραμο γυναίκες ειδήσε και απήγηλαν αποστόλης στην έγερση, υπερυψούμενε σωτήρ, όνειμνος συνάγγελοι, ευλογημένε Κύριε, δόξα σου.
ανήν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Απειρόγαμεν ύφη Θεογεννήτρια, ή της αεύαστην ύπην χαροποίησασα, ανοιγούμεν η πιστή και προσκυνούμεν σε, ότι ανοίγαγες ημάς εκ της αρχαίας σαράς, εν είδης όποια πάστος, πανύμνητε Παναγία, εις το σωθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου, των αγγέλων ο Δήμος κατεπλάγει ο λαός ενεκρή λογισθέντα, του θανάτου δε σωτήρ την νησκή καθελώντα, εσύ είναι αυτό τον Αδάμε γύραντα, και εξόδου πάντα σε ελευθερώσαντα. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου, ότι τα μοίρα συμπαθώς της δάκρυση, ο μαθήτρια κυρνάται, ο αστάτρεν το τάφο άγγελος προσευθέγε το τες μοιροφόρης, είδατε εμείς τον τάφο και ίστητα, όσο τη γαρε ξαναέστη το μνήματος. Ευλογητός η Κύρια διδαξών με τα δικαιώματά σου, λίαν πρωί μυροφόριε δραμών προς το μνήμα σου θρηνολογούσε. Αλεπέστη προς αυτά σου άγγελος και είπε, θρήνω ο καιρός, πέμπαρτε μη κλαίτε την Ανάσταση δε, Αποστολή σύμπατε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου, μυροφόρη γυναίκες με τα μύρων ερθούσε, προς το μνήμα σου σώτερε νυχούν το αγγέλου τρανός, προς αυτά στεγκωμένου, τι με τα νεκρό το ζώντα λογίζεστε, ως Θεός γαρεξανέστη το μνήματος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, προσκυνούμεν Πατέρα και το τούτου Υιό δε και το Άγιο Πνεύμα. Την Αγία Τριάδα εν μία τη ουσία, συν τη Σεραφείμ κράζονται στο Άγιος Άγιος, Άγιος η Κύριε. Αιώνας των αιώνων να μην ζωγώ την τεκούσα ελυθρός ο παθαίνε τον Αδάμ αμαρτίας χαρμονίδε τι έβα αντιλήπης παρέσεις ρεσέντα ζωής ηθήνε προστάθηντα ο εξούς αρκωθείς Θεός και άνθρωπος. Αλληλούια, 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 δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα σοι ο Θεός. Ο Θεός της η χάρη της Παναγίας Αχράδου, ευλογημένης εν δόξου, δεσποινησίμων Θεοτόκου και υπερθέρου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες αυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι πλόγητες το όνομα και δοξαστές η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αγγελική οράση τον νου εκθαμπούμενε, και θεϊκή εγέρση την ψυχή φωτιζόμενε, εμμυροφόρε της Αποστόλης Ευαγγελίζοντο, αναγγείλατε τις έθνες την Ανάσταση του Κυρίου, συνεργώντος της θαύμαση και παρέχοντας ημί το Μέγα Έλεο. Εν το θλίβεσθε με Δαβιδικό σάδος η σωτήρ μου, ρίσε μου την όλαν εγνώση δολή. Ερήμικη ζωή μακαρία εστί θεϊκό ερωτήτερουμένης. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύμα την καινή και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αγίο Πνεύμα την περικρατείτε πάντα τα ορατάτε εσύν της αοράτης. Αυτοκρατές γαρών της Τριάδος έμες την αψέ. Ιστάωρη ψυχή αρθόμεν, δεύρω εκείσαι ο θερβοήθεια οίκη. Δεξιά σου χύρκαμε Χριστέ, ηπταμένη,
και ορίες πάσης περιφύλαξατο. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αγίο Πνεύματι Θεολογούντες φόμεν, Συ Θεός ζωή ένος φως νους, Συ Χριστώτης, Συ βασιλεύεις εις τους αιώνας. Επί της ειρηκός ημείς τεσσελάς προσβόμε Κυρίου, χαράς πολύ πληθείς επτάσαν να πέμπω. Επί οίκον Δαβίδ τα φοβερά τέλειας Ιωνίτα, ειδάρε και φλέγον άπαντα εσπρόνου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αγίο Πνεύματι, σου αρχική αξία, εξ σου πάσον εψυχούτε, ως εν Πατρί άματε και λόγω. Να στηθεί Κύριε ο Θεός μου, ότι Συ βασιλεύεις εις τους αιώνας. Ανάστητη Κύριε ο Θεός μου, ότι Συ βασιλεύεις εις τους αιώνας. I will give thanks to you, O Lord, with my whole heart. Arise, O Lord, my God, for you reign unto the ages. Συντρίψας ως παντοδύναμος, τους θανόντας ως κτίσεις συνεξανέστησας, και θανάτου το κέντρο Χριστέ συνέτριψας, και Αδάμ της κατάρας ερήσω φιλάνθρωπε, ποιο πάντες συγκράζομαι, σώσον ημάς Κύριε. Σώσον ημάς Κύριε. Ακούσασε γυναίκες του Αγγέλου τα ρήματα απεβάλλοντο των θρήνων, προς χαρίς γενόμενε και σύνδρομη την Ανάσταση έβλεπον, και ειδού Χριστός πως ήγηκεν αυτές λέγον το χαίρετε φαρσίτε, εγώ τον κόσμον ενίκηκα και τους δεσμίους ερείς άμην σπουδάσατε, ούν προς τους μαθητάς απαγγέλουσε αυτής ότι προάγω ημάς εν την πόλη Γαλιλαία του κηρύξε. Διο πάντες οι κράζομεν σώσον ημάς Κύριε. Διο πάντες οι κράζομεν σώσον ημάς Κύριε. Εν της ρήθης σήμερον του Ιορδάνου γεγονός ο Κύριος το Ιωάννη εκπόα, μη δηλιάσεις βάπτισέ με, σώσε γαρίκο Αδάμ τον πρωτόπλαστον. Τη τρίτη του αυτού μηνός μνήμη του Αγίου Προφήτου Μαλαχίου, τη αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Γορδίου, τη αυτή ημέρα μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών Πέτρου του Σημειοφόρου του εν το Αγίου Ζαχαρία της Ατρώας Κειμένου, τη αυτή ημέρα οι Άγιοι Μάρτυρες Μύτη και δύο τέκνα πυρή τελειούτε, τες αυτών τις Αγίες Πρεσβείες ο Θεός ελέησον ημάς. Σώμα τηρούμενος Υιόν, όλος γεγονός
Θεοτόκος του Παρόντος Πνεύματος δεμόησε, Συ Χριστός Θεός σοφία και δύναμη. Ιησούς ο Δοής αρχηγόνησε το κατάκριμα οίκη, Αδάμ του πρώτο πλάστου καθαρσίον ο Θεός μητέωμενος, το πεσόντι καθαίρεται εν το Ιορδάνη και ότι είναι κρακίνας υπερέχουσα πάντων ειρήνη χαρίζεται. Η φωνή του λόγου λίχνος του φωτός ο αίος χώρος του ηλίου πρόδρομος αντί ερήμο μετανοείται πάσιμο της λαής και προκαθαίρεστε, η δόγαρ πάρεστη Χριστός εκ φοράς τον κόσμο λυτρούμενος. Νέους ευσεβείς καμήνο πυρός προσομίλησαντας, διασυρίζω πνεύμα δρόσου, αυλαβείς διεφύλαξε, και Θείου Αγγέλου συγκατάβασης, όθεν εκλογή προσιζόμενη, ευχαρίστως ανέμελπον, υπερήπνητέο των Πατέρων Κύριος και Θεός ευλογητός. Ανούμεν ευλογούμεν και προσκυνούμεν τον Κύριον. Μυστήριον παράδοξον η Βαβύλων ως έδειξες κάμινος πηγάσας αδρόσα, ότι ρύθμισε με λεάινον πυριδέχεται ο Ιορδάνης και σε έργησε κι βαπτιζόμενον το Κύστη. Όν ευλογούσι λαοί και υπεριψούσι εις πάντας τους αιώνας. Κυρίου δεηθώμε. Κύριε λαϊσόν. Διότι Άγιος Ιωθός ημών και η Ραγής Βραπάμι και στη τη δόξα αναπέμπουμε τον Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάσα πνοή ενεσάτων των Κύριων. Πάσα πνοή ενεσάτων των Κύριων. Ενεσάτων πνοή πάσα των Κύριων. Και υπέρ του καταξιωθήν ημάς της ακρόσεως του Αγίου Ευαγγελίου, Κύριε τον Θεό ημών οικετεύσομε. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Σοφία ακούσαμε του Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη πάση. Και το Πνεύμα Ιησού. Έκτο κατά Ιωάννη, Αγίου Ευαγγελίου τον άγνωσμα πρόσωμεν. Δόξα Σοι, Κύριε, δόξα Σοι. Το κυριακήνο Μαρία στήκε προς το μνημείον, κλαίωσα έξω, σου έκλαιε παρέκυψε εις το μνημείον και θεωρείται ο Αγγέλους εν ευκείς καθεζωμένος, ένα προς την κεφαλή και ένα προς τη σποσή, όπου έκυτο το σώμα του Ιησού και λέγουσιν αυτή εκείνη, γίνε τι κλαίεις, λέγει αυτής, ότι ήραν των Κυριών μου και ο κοίδα που έθηκαν αυτόν και ταυτά υπούσαστε άφηστα πίσω και θεωρεί τον Ιησού εστώτο και ο κοίδα ότι ο Ιησούς εστί. Λέγει αυτή ο Ιησούς, γίνε τι κλαίεις, τι να ζητείς. Εκείνη το κούσα ότι ο Κυπουρός εστί λέγει αυτό, Κύριε εσύ ευάστασες αυτόν, υπέρ μου που έθηκα σε αυτόν, καγώ αυτόν αρώ. Λέγει αυτή ο Ιησούς, Μαρία, στραφίσα εκείνη λέγει αυτό, εραβουνή, ο λέγεται διδάσκαλε. Λέγει αυτή ο Ιησούς, μη μου άπτου, όπου γάρα να βέβηκα προς τον πατέρα μου, πορεύουν δε προς τους αδελφούς μου και είπε αυτής, αναβαίνω προς τον Πατέρα μου και Πατέρα ημών και Θεόν μου και Θεόν ημών. Έρχεται Μαρία η Μαγδαληνή επαγγέλουσε τους μαθητές ότι εώρα και προς Κύριον και ταύτα είπεν αυτή. Δόξα Σοι Κύριε, δόξα Σοι. Ανάσταση Χριστού Θεασάμενη προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν των μόνων αμάρτητων
το Σταυρό σου Χριστέ προσκυνούμε και την Αγία σου Ανάσταση γνούμε και δοξάζουμε. Σίγαρη Θεός ημών, εκτός σου άλλου μου κοίδαμε. Το όνομά σου ονομάζουμε, δεύτε πάντες η πιστή προσκυνήσουμε την του Χριστού Αγία Ανάσταση. Ιδού γαρίζε δια του Σταυρού χαρά εν όλο τον κόσμο. Διαπαντός ευλογούνται στον Κύριο ημνούμε την Ανάσταση αυτού. Σταυρό γαρυπομήνας διημάς θανάτων θάνατων όλεσαι. Ελεήμων, ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελεός σου και κατά το πλήθος των ηγκυρμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλείον κλείνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθαρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστιδία παντός. Σήμουν ο ημαρτών και το πονηρόν ενώπιόν σου επίσα, όπως άντι και οθήσε της λόγη σου και νικήσεις ενωκρίνες θέσε. Ιδούγαρ εν ανομίε συνελήφθη και εν αμαρτίες εκίσησε με ημίτυρ μου. Ιδούγαρ αλήθεια ανηγάπησας τα δειλά και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσας μη. Ρατής με ισόπο και καθαρίστησο με, πληνείς με και υπερχείον αλεπκαθίσο με. Ρατής μη αγκαλίαση και φροσύνη, αγκαλιάσονται ως θέατε τα πεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπο σου από τον αμαρτιό και πάση στο σανομία μου εξάλληψο. Αμίαν καθαρόντισον εν εμή ο Θεός και πνεύμα ένθεσε γέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψινε από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιο μη αντανέλησαμε μου. Όλος μη την αγκαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι και μονικό στήριξον με. Διδάξω ανώμους τα σωδούς σου και ασέβησε πισέν επισπέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγκαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί. Θέλησα στη Σία Εδωκά, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένο, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη, ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε, τη ευδοκία σου θυσίων και οικοδομηθήτω τα τείχη, Ιερουσαλήμ. Πότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης, αναφορά και ολοκαυτώματα. Ανήσεις είναι επί το θυσιαστήριο σου μόσχος και ελεησόν με ο Θεός. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματίτε στον Αποστόλο πρεσβείες ελεήμων, εξάλληψον τα πλήθη των εμών εγκλημάτων. Γενή και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, τες της Θεοτόκου πρεσβείας ελεήμων, εξάλληψον τα πλήθη των εμών εγκλημάτων. Ελεησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελεός σου και κατά το πλήθος των εγκυρμών σου, εξάλληψον το ανώμημά μου. Αναστάσω Ιησούς από του τάφου καθώς προείπε, εδώ και νημή την αιώνια ζωή και μεγα έλεος.
Σώσον ο Θεός το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, επισκεφτώ τον κόσμο σου, ελέη και εκτιμής, η ύψωσον κέρας και στενών ορθοδόξων και κατάπλωσον που μας θέλαει σου τα πλούσια, πρεσβείς πεναχρόντας, ποινησίμων Θεοτόκ και υπερθέρου Μαρίας δυνάμπτυτ με και ζώπιο σταυρού, προστασίες του τιμήν επουρανίων θεδενάμων ασωμάτων και σου τιμή δόξου προφυπρολόμου και πεπιστού ιών, τον ειδόξων επαρεφήμων προδικοφέων αποστόλων Πέτρου και Παύλου και πάντων Αγίων Αποστόλων και Εισαποστόλων, τον Αγίος Πατέρα με μεγάλων ιεραρχών και οικουμενικών δασκάλων, Βασίλη του Μεγάλου, Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου Χρυσοστόμου, Θανασίου και Κυρίλου, Ιωάννου το Ελεήμονος, Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου του Αρμύρης, Σπίδιο του Νοσπισκόπου, Μύθοντος και Νεκταρίου Πενταπόλεως, του Θαυματουργών, τον Γεδόξο Μεγάλο Μαρτύρων, Γεωργίου Τροπεφόρου, Δημήτρη του Μεροβλήτου, Θεοδόρων, Τυρώνος και Στρατιλάτου και Μενάτου Θαυματουργού, τον Ιερομαρτύρο Χαραλάμπους και Ελευθερίου, τον Ιωνοδόξο Μεγάλων Μαρτύρων γυναικών Θέκλας, Βαρβάρας, Αναστασίας, Κατερίνης, Κυριακής Φωτεινής Μαρίνης, Παρασκευής και Ειρήνης, της Αγίας ως Επερθορμάρτυρος Μαρκέλης και ο Πολίτητος του Σοπερνοσημονίκονος του Κατανοήτε, του Οσίου Νικηφόρου του Λεπρού, τον Αγίου Νικηδικαίων, των Πατώρων Αγίου και Άνης, του Αγίου Προφήτου Μαλαχίου, του Αγίου Μάρτυρος Γορδίου, του Οσίου Περνοσημον Πέτρου, του Σημεοφόρου, του Αγίου Ζαχαρία της Απλός Κειμένου, των Αγίων Μαρτύρων Μικρός και Δύο Τέκνων αυτής και πάντων σου των Αγίων, οικετευόμενσαι μόνο πολλέλε Κύριε, επάκουσον ημών των αμαρτωλών δεωμένων σου και ελέησον ημάς. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Σε το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την ίν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τη Θεοτόκο και Μητέρα του Φωτός εν ύμνης τιμώντας μεγαλύνομεν. Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριο και η Γαλλία σε το πνεύμα μου επί το Θεό το σωτή. Τώρα θεολόγο δεκούσα την όντω θεοτόκο σε μεγαλύνομαι. Επέβλεψαν επί ταπείνωση τη δούλησα του η δούλαρα από του νηματάριου σύμπε πάσε γενέ. Δύο τα αέρα των κέρδη και δόξα τέρα να συγκρίτω στον σέραφη την αδία τώρα θεολόγο δεκούσα. Την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι. Ότι επίσεν η μεγαλία δυνατός και Άγιον το όνομα του και το έλεος αυτού εις γενναιόν και γενναιόν της φοβουμένης αυτών την τιμιότερα το χερουβή και δοξοτέρα να συγκρίτω στον σεραφή την αδιαφόρος θεολόγο δεκούσα. Την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι. Ότι σε κράτους ευραχείων οι αυτού διεσκότησεν υπερηφάνους διανία καρδίας αυτών. Συνδυνία τα έρατε θέρουμπι και δόξα πέρα να συγκλήτω στον σέραφη. Την Αγία χώρος Θεοτόκον δεκούσαν. Την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι. Καθήλε δυνάστες από θρόνων και ύψους εν ταπείνους, κοινώντας εν έπλησεν αγαθών και πλουτούντας εξαπέστη λεχένου, την τιμιωτέρα το χερουβή και δοξωτέρα να συγκρίτω στον σεραφή, την αδιαφόρος θεολόγο δεκούσα, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι. Λάβε το Ισραήλ παιδός αυτούν εις την ελέος και τους ελάλης αυτούς τους πατέρας ημών το Αβραάμ και το σπέρματι αυτού έως αιώνος την ημιωτέρα των χερουβή και δοξωτέρα
Σεραφείμ, την αδιαφόρος Θεολόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι. Μεγαλύνω ψυχή μου την ιδιωτέραν και δοξοτέραν των άλλων στρατευμάτων, απορρίπασα γλώσσα έθινη προς αξία, ηλικιάδενος και υπερκόσμιος ημνήσε Θεοτόκε, όμως αγαθή υπάρχουσα την πίστη δέχω και γαρ των ποθών είδας των έθεων ημών, σίγαρ χριστιανών η προστάτης σε με τα πάντα των Αγίων πνευμονεύσαντε σε αυτού και αλλήλου και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Συ Κύριε, ότι σε νουσι πάσε δυνάμει των ουρανών και στην δόξα να αναπέμπωση το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αγίος Κύριος ο Θεός ημών. Αγίος Κύριος ο Θεός ημών. Υψούνται Κύριον το Θεόν ημών και προσκυνείται το υποπαδίο των Σύ πρέπει ύμνος
εξέκ του μνήματος, καθώς εντέχεις εκείς Θεοτόκο. Ο καιρός ασπός με σαρκώθεις, η ασώματι σου αγγέλη, ο εκείς τον τοπό. Δείκνυον αυτής τα του σώματος.
εξ πέρματος Δαβίδ, μόνο πας η πείνα έγκας, ως Υιός δε του Θεού, κόσμον ηλευθέρωσας. Μέλεσου το έλεος, ακατάληπτε σωτήν, εν είτε αυτόν εκυβάλλεις αλλαλαγμού, πάσα πνοή εν εσάτωτα Κύριον, στόμας οι αγνείς και ψυχές και καθαρμένες, δάφτε μυστικός βυθέ μεταφορούντες. Και προς τον Ιορδάνηση Χριστό επιγόμενη, άσομεν αυτό μετέφρωσίνης, επαρπία της γης νυν πάσε πιστός δέγουσι, ευλογημένος ο εθόν Θεός ημών δόξασι. Δια τούτο μνηστήσω μέσω εκείς Ιορδάνου το Ερμοειρή, μέγα το εφρικτόν το μυστήριον υπάρχει, ότι ο Θεός τους ανθρώπους ομοιώθη, και αμαρτίαν όλων μην ειδώσαν ευθύνων υπό Ιωάννου βαπτιστήνε εν ποταμό το Ιωάννη ετής ημέρων ευλογημένος ο Πανής Θεός ημών δόξασι. Ειδωσαν σε είδατα ο Θεός, ειδωσαν σε είδατα και φοβήθησαν. Άνθος εκ Δαβίδ ανατήλας της Παρθένου, ήθεν ο Χριστός προς τα ρήθρα Ιορδάνου. Τας αμαρτίας πλήνε του προπάτορος είδασι, χόρευσον Αδάμ Εφραίμου Εύα, ο ουρανός αγαλιάστολα είπομεν, ευλογημένος ο ελθόν, ο Θεός ημών δόξασι.
Αγίος ο θάνατος ελέησον ημάς.
ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι. Και νύνη και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αγίος Αθάνατος ελέησον ημάς. Αγίος ο Υπότιτλοι AUTHORWAVE.
αναστάσε εκ νεκρό, ψάλλοντας η Αλληλούια. Μακάριος σου Θεός Ιακώβ, βοήθος αυτού, ελπίς αυτού, επί Κύριον των Θεών αυτού, σε ύβος ο Σάλλοντον, κουρός προγκοντεύ, του Άγιου Βιτσέντ, Αλληλούια. Βασιλεύσει Κύριος στον αιώνα, ο Θεός σου σιώνει γενεάν και γενεάν, σώσον ημάς Ιε Θεού, ο Αναστάς εκ νεκρών, ψάλλοντας η Αλληλούια. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Ο μονογένης Υιός και Λόγος του Θεού, αθάνατος υπάρχων, και καταδεξάμενον δια την ημετέρα σωτηρία, σαρκωθήνε εκ της Αγίας Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας ατρέπεσεν ανθρωπίσα. Σταυρωθήστε Χριστέ ο Θεός, θανάτω, θάνατον πατήσας, ίσον της Αγίας Τριάδας συνδοξαζόμενος στον Πατρί και το Αγίο Πνεύματι σώσον ημάς. Let us again pray to the Lord. Help us, save us, have mercy upon us, and protect us, O God, in your grace. Commemorating our most holy, pure, blessed, and glorious Lady, the Theotokos, and of the Virgin Maria, with all the saints, let us commit ourselves and one another and our whole life to Christ our God. For you are the loving God, and to you we give glory, to the Father, and the Son, and the Holy Spirit, now and forever, and to the ages of ages. Amen. Αυτή μέρα, Κύριο, αγαλιασόμεθα, και εφραφόμεν εν αυτοί των συνάναρχων λόγων Πατρί και Πνεύματι των εκ Παρθένου τεχθέντα η σωτηρία ημών ανυμνήσομεν πιστή και προσκυνήσομεν ότι υπόκεισε σαρκή ανερθήνε το σταυρό και θάνατον υπομείνε και γύρε τους τεθνεώτας παιδί εντόξω αναστάσει αυτούς. Σοφία όρθι δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε Χριστό σώσον ημάς Ιε Θεού. Ψάλλοντας η Αλληλούια. Τον συνάναρχον λόγον Πατρί και Πνεύματι, τον εκ Παρθένου τεχθέντα η σωτηρία ημών, ανυμνήσομεν πιστοί και προσκυνήσομεν, ότι υπόκεισε σαρκή, ανελθύνε το σταυρό και θάνατον υπομείνε και κύριε τους θεθεώτας εν τη ενδόξω Αναστάση αυτού. Ετοιμάζουν ζαβολών και ευκρεπίζουν εγκαλή ποιο δάνει ποτά με σπίτι δεν ξεσκυλτώ του βαπτιστή με ερχόμενον το Δεσπότη. Αγάπη μου, αγάπη την πρώτη κόρη, η κρύπτη με απόλυσο με παραδείσο το πριν. Και καρδινούς οι δόσοι μας εμπέφανε, ήρθα ενδύση την πρώτη στολή. Χριστός εφάνει την πάσα πτήση, θέλω να ανακαινήσε. Μυστητή Κύριε, ως αγαθός των ούλων σου και όσα εν βίω ήμαρτων συγχωρήσων ουδείς γαράν αμάρτητος ημισιοδυναμένος και της μεταστάσεως
δάση δούνετι ανάπαυση. Μέγα νεύρα το έτης κινδύνης σε υπέρμαχον οικουμένη αθλοφόρε τα έθνη τροπούμενων όσου λιέου καθήρε στην έπαρση εν το σταθείο θαρήνα στον έστωρα, ούτως Άγιε μεγάλο μάρτης Δημήτριε, Χριστό τον Θεόν οικέτευε, δωρήσαστε ημίν το μεγαέλεο. Εν της ρήθρης ημερών του Ιορδάνου, γεγονός ο Κύριος το Ιωάννη εκβά, μη δηλειάσεις βαπτίσε με, σώσε γαρίκο. Αγώ τον πρωτόπλαστο. Κυρίου δεηθώμε. Κύριε λαϊσό. Ημών και στη δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχύος, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος. Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς. Δύναμη. Δύναμις, Άγιος ο Θεός, ελέησον ημάς. Σώσον Κύριε τα λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Πρόσκομε. Προσέ Κύριε και κράξω με ο Θεός μου. Σοφία. Προστιμώ Θεόν Δευτέρας Επιστολής Παύλου, το ανάγνωσμα. Πρόσκομε. Θέρνον Τιμόθεε, νύθεν πάση, κακοπάθησον, έργον πίσον Ευαγγελιστού, την διακονία σου πληροφόρη.
σπέρνομεν και ο καιρός της εμείς αναλύσεως εφεύστηκε. Τον αγώνα των καλών υγώνισμε, τον δρόμο τετέλεκα, την πίστη τετήρηκα. Λοιπόν, από κοιμήτε μη, ο της δικαιοσύνης Στέφανος, ον αποδώσιμη ο Κύριος εν εκείνη τη ημέρα, ο δίκαιος κριτής, ου μόνο δε εμεί. Αλλά και πάση της αγαπήκωση την επιφάνεια people and bless you in everything. Let us be attentive to you, O Lord, and I cried, O my God. Wisdom. The readings from St. Paul's second letter to Timothy. Let us be attentive. Timothy, my son, always be steady, endure suffering, do the work of an evangelist, fulfill your ministry. For I am already on the point of being sacrificed. The time of my departure has come. I have fought the good fight. I have finished the race, I have kept the faith. Henceforth, there is laid up for me the crown of righteousness, which is the Lord, the righteous judge, will award to me on that day. And not only to me, but also to all who have loved his appearing. Αλληλούια, αλληλούια. Σοφία ορθή, ακούσαμε το Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη πάση. Και το πνεύμα της. Και κατά Μάρκον Αγίου Ευαγγελίου τον άγνωσμα πρόσχομεν. Δόξα Συ Κύριε, δόξα Συ. Αρχή του Ευαγγελίου Ιησού Χριστού, Υιού του Θεού, ως γέγραπτε της προφήτας, ιδού εγώ αποστέλω τον άγγελόν μου προπροσώπου σου, ως κατασκευάσει την οδόν σου εμπροσθέν σου, φωνή βόντος εν τη ερήμο. Ετοιμάσαστε την οδόν Κυρίου, ευθείας πείτε τα στρίβους αυτού. Εγένετο Ιωάννης βαπτίζον εν τη ερήμο και κηρύσσον βάπτισμα μετανοίας εις άφεσιν αμαρτιών. Και εξεπορεύετο προς αυτόν πάσα Ιουδαία χώρα και Ιεροσολυμίτε και βαπτίζοντο πάντες εν το Ιορδάνη ποταμό, υπ' αυτού εξομολογούμενη τα αμαρτίας αυτών. Ίνδε ο Ιωάννης ενδεδειμένος τρίχας καμήλου και ζώνη δερματίνη περί την εσφήνα αυτού και εστίον ακρίδας και μέλι άγριον και κήρυσε λέγον, έρχεται ο ισχυρότερός μου πίσω μου, ουκ ημί ικανός, κύψας λύσε των ημάτων των υποδημάτων αυτού. Εγώ μεν εβάπτισα ημάς εν ύδατι, αυτός δε βαπτίσει ημάς εν πνεύματι Αγίου. The reading is from the Holy Gospel according to St. Mark. Let us be attentive. Glory to you, Lord, glory to you. The beginning of the Gospel of Jesus Christ, the Son of God. As it is written in Isaiah the prophet, behold, I send my messenger before your face, who shall prepare your way? The voice of one crying in the wilderness, prepare the way of the Lord, make his paths straight. John the baptizer appeared in the wilderness, preaching a baptism of repentance for the forgiveness of sins. And there went out to him all the country of Judea and all the people of Jerusalem, and they were baptized by him in the river Jordan, confessing their sins. Now John was clothed with camel's hair and had a leather girdle around his waist and ate the edges of the desert flowers and wild honey. And he preached, saying, after me
comes he who is mightier than I. Thong of whose sandals I'm not even worthy to stoop down and untie. I have baptized you with water, but he will baptize you with the Holy Spirit. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Όπως είπε το κράτος σου πάντοτε φυλατώμενοι, σοι δόξα να αναπέμπουμε τον Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αεί. Και εις τους αιώνας των αιώνων, Κύριε δεχθόμεν, Κύριε ελέησον. Αμήν. Of the earth.
Αθελών. I believe in one God, the Father.
heaven and earth and of all things visible and invisible, and of one Lord Jesus Christ, and begotten of God, begotten of the Father before all ages. Light of light, true God of true God, beyond not created, of what essence of the Father, from all things are made, who for us men and for our salvation came down from heaven, and was incarnate of the Holy Spirit, and the Virgin Mary became man. He was crucified from Pontius Pilate, and he suffered and was buried, and he rose the third day according to the Scriptures. He ascended to heaven and is seated at the right hand of the Father, and he will come again in glory to judge the living and dead. His kingdom shall have no end. And in the Holy Spirit of the Lord, the Creator of life, who proceeds from the Father, who gave him the Father and the Son's worship and glorified, who spoke to the prophets. In one holy Catholic and Apostolic Church, I acknowledge the baptism for the forgiveness of sins. I expect the resurrection of the dead and the life of the age to come. Amen. Στόμεν καλώς, στόμεν με τα φόβου, πρόσκομεν την Αγίαν αναφορών, εν ειρήνη προσφέρει. Ελέον ειρήνης, θυσίαν ενέσεως. The grace of our Lord Jesus Christ, and the love of God the Father, and the communion of the Holy Spirit, sins piede ex aptu pandas, tuto este to aema muto tis genis diathikis, to iperimon ke polon ekinomenon, safes in amartion. Amin. Τα σάικτον σόν σι προσφέρομεν, κατά πάντα και δια πάντα, we offer to you these gifts, from your own gifts, in all and for all. Εξόδες ποινησιμών Θεοτόπου και υπαρθένου Μαρίας. Υπάρξιο με στην όνομα Δίκος μακαρίζεις με την μητέρα.
Churches in peace, keep him safe, honorable, and healthy for many years, rightly teaching the word of your truth. Remember also, Lord, those whom each of us calls to mind, and all your people. And grant that with one voice and one heart we may glorify and praise your most honored and majestic name, of the Father, and the Son, and the Holy Spirit, now and forever, and unto the ages of the ages. Amen. Και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού με τα πάντων μόν με the mercies of our great God and Savior Jesus Christ be with all of you. Και με τα του Πνεύματος. Having remembered all the saints, let us again in peace pray to the Lord. For the precious gifts offered and consecrated, let us pray to the Lord. That our loving God has received them at His holy heavenly spiritual altar as an offering of spiritual fragrance made return set upon us divine grace and the gift of the Holy Spirit, let us pray. Having prayed for the unity of the faith and for the communion of the Holy Spirit, let us commit ourselves and one another and our whole life to Christ our God. Εξίσου μα δέσπινο με τα παρησία σε κατά Κρήτου στο ορμάν, επικαλείστε σε τον υπουρόνιον Θεόν, πατέρα και λέγει. Ελευθερώ το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ω εν ουρανό και επί τη γη. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε ημί σήμερα, και άφησε ημί τα οφειλήματα ημών, ω και ημί αφίευε τι οφειλέτε ημών, και ημί ενέγκυση μα τη πειρασμών. Αλλά ρίσι μας από το πονήρου. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For yours is the kingdom and the power and the glory of the Father and the Son and the Holy Spirit, now and forever and to the ages of the ages. Κεφαλάσιμο το Κύριο κλείνομα. We give thanks to you, invisible King. By your infinite power, you created all things. And by your great mercy, we brought everything from nothing into existence. Lord, look down from heaven upon those who have bowed their heads before you. They have bowed not before flesh and blood, but before you, the awesome God. Therefore, Lord, guide the course of our life for our benefit according to the need of each one of us. Sail with those who sail, travel with those who travel, and heal the sick, physician of our souls and bodies. By the grace, mercy, and love for us of your only begotten Son, with whom you are blessed, together with your holy, good, and life-giving Spirit, now and forever, to the ages of ages. This Agis, let us be attentive, the holy gifts for the holy people of God. Μελίζεται και διαμελίζεται όπως του Θεού. Ο μελιζόμενος και διαμελίζεται όπως ο πάντοτες θεόνους. Και μη δέποτε δαπανόμενος, αλλά τους μετέχοντας αγιάζουν. Ιησούς Χριστός νικά. No.
Αλληλούια.
εξετάστε και είδατε ότι Χριστός ο Κύριος Μακάριος αμήν, ως ελπίζεται αυτό. Αλληλούια. Save your people and bless your inheritance. Είδομαι το φως το αληθινό, ελάβομαι πνεύμα επουράνιον, εύρωμεν πιστήν αληθήν, αδιαίρετον τριάντα προσκυνούν. Και ετοιμάσαι την ειδόφωση, ευλογητός ο Θεός ημών. Εσώσε. Ορθή με τα λαβόντα των Θείων Αγίων Χράτων, Πορανίων και Ζωπιών Φρικτών του Χριστού Μυστηρίων, αξίες ευχαριστήσουμε το Κυρίο. Help us, save us, have mercy upon us, and protect us, O God, in your grace, την ημέραν πάσα, τελείαν, Αγίαν, ειρήνικην και αναμάρτων ετισάμενη, εαυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα. For you are our sanctification, and to you we give glory, to the Father, and the Son, and the Holy Spirit, now and forever, and to the ages of ages. Amen. And ειρήνη προέλθουμε του Κυρίου Δεϊθόμεν. Lord, bless those who praise you, sanctify those who trust in you, save your people, and bless your inheritance. Protect the whole body of your church, sanctify those to the law of the beauty of your house. Glorify them in return by your divine power, and do not forsake us who hope in you. Grant peace to your world, to your church, to the clergy, to our nation, to those in public service, to the armed forces, and to all your people. For every good and perfect gift is from above, coming from you, the Father of lights. To you, you give glory, thanksgiving, and worship to the Father, and the Son, and the Holy Spirit, now and forever, and to the ages of ages. Σήμερα επιτελούμε τεσσαρακοθήμενο επιμνημό συνοδέηση προς ανάπαυση του κεκειμένου αδελφού μας Μιχαήλ Μικελή και εννιάμινο προς ανάπαυση του κεκειμένου ενεχιστού αδελφού μας Γερασίμου Καλικιά. Today we commemorate the 40th anniversary since the passing in Christ of our beloved Michael Mikelis and the 9th month anniversary since the passing in Christ of our beloved Γεράσιμος Καλικιάς. May the new year give new affirmation of our faith for all our families, and especially for all of us who mourn the passing of a loved one, to renew our faith and to strengthen our faith, knowing that they repose in Christ in the eternal heavenly abode of the Lord. Ευλογητός η Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά σου, των Αγίων ο χορός έβρε πηγή της ζωής και θύρα παραδείσου, ευρωκαγώ την οδόδια της μετανοίας
ο Απολλωλός πρόβα τον εγώ ημί, ανακάλεσέ με σωτήρ και σώσον με. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου, ο πάλεν με εγνύον το πλάσον με και εικόνη σου θεία τιμήσας, παραβάσει εντολής δε πάλι με επιστρέψε στην γυναίξη σε λήφη, εις το καθομοίως είναι επανάγαγε το αρχαίο καλός αναμορφώσαστε. Blessed are ye, O Lord, teach me your statutes. I am an image of your ineffable glory, although I bear the scars of transgression. On your creation, O Lord, take pity and cleanse me by your compassion. Grant me the homeland for which I long, and once again make me a citizen of heaven. Ευλογητός ο Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά σου, ανάπαυσον ο Θεός τους δούλους σου και κατάταξον αυτούς σε παραδείσο, όπου μπορεί τον Αγίον Κύριε και η δικαιότητα σου συνασπαστήρες. Τους και κοιμημένους δούλους σου ανάπαυσον, παρόλων αυτών πάντα τα εγκλήματα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, το κλειλαμβές της μιας θεότητος, ευσεβώς υμνήσομεν βόντες. Άγιος Υιό Πατήρ ο Άναρχος, ο Συνάναρχος Υιός και το Θείο Πνεύμα, φώτισον ημάς πίστης ηλατεύοντας, και του αιωνίου πυρός εξάρπασον. Και νικαίοι και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Χαίρεσαι νη, Θεός αρχιτεκούσα εις πάντων σωτηρία, εις γέρος των ανθρώπων ευλατών εις σωτηρία, δια σου ευρύνε παράδεισο, Θεοτό και αγνή ευλογημένη. Αλληλούια, 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 glory. Αλληλούια, 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 δόξα σοι ο Θεός. Μετά των Αγίων ανάπαυσον, Χριστέ, τας ψυχάς σου, Κύριε, όπου πάντες οι Αγίοι σου αναπαύονται, ανάπαυσον και τα ψυχά στον δούλο σου, ότι μόνος υπάρχεις αθάνατος. Όσο Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, εσύ ο Θεός ημών ο καταβάσης άδει, και τα σωδήνας λύσας των πεπαιδημένων αυτός, και τα ψυχά στον δούλο σου, σώτερα να παυσώ. Και νικαία ή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, ημών η αγνή και άχραντος Παρθένος, η Θεόνα φράστος κοίσαζα, πρέσβευε υπέρ του σωθήνε τα στιχά στον δούλον σου. Have mercy on us, O God, according to your great love, we pray that you hear us and have mercy. We also pray for eternal life and repose for the souls of the departed servants of God, Γεράσιμος Μιχαήλ and Μαρίνα, and for the remission of their voluntary and involuntary transgressions. May the Lord our God place their souls with the righteous repose. Let us ask for the mercies of God, the kingdom of heaven, and remission of their sins from Christ, our immortal King and our God. Του Κυρίου δεηθόμεν. Όταν σου ρωμάτων και πας αρκώς του θάρα του καταπατήσας, τότε διάβολο καταργήσεις και ζωή τον κόσμο σου δερισάμενος. Αυτό κύριε Νάπο, όντα ψυχά, ω το κεκαιμένο δούλο του Μιχαήλ Μαρίδη και Γερασίμου,
και δάξον αυτά σε τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωρό, εν τόπο αναψύξεω, εν θα πέτρα πασοδίνη, λύπη και στεναγμό. Πάνω μάρτυμα του περαυτού πραχθένου, λόγω εργοδιανία, αγαθού και φιλάνθρωπο του συγχώρησου. Ότι και στον άνθρωπο σου ζήσει δικαιό και αμαρτήσει, ή γαρμόνο του αμαρτή υπάρχει, η δικαιοσύνη σου, η δικαιοσύνη στον αιώνα και όμω σου αλήθεια. Forgive the resurrection, the life and the repose of your departed servants, Gerasimo, Michael and Marina, O Christ our God, and to you give glory with your Father, who is everlasting, your holy, good and life-giving Spirit, now and forever, and unto the ages of ages. Amen. Αιωνία σας η μνήμη, αξιωμακάριστη και ύμνης αδελφοί μου, yet may your memories be eternal, our rememberable blessed brothers and sisters in Christ. Αιωνία σας η μνήμη, αξιωμακάριστη και ύμνης αδελφοί μου, αιωνία η μνήμη, eternal be your memory, αιωνία αυτών η μνήμη, αιωνία η μνήμη, αιωνία η μνήμη, αιωνία αυτών η μνήμη, αιωνία η μνήμη, αιωνία η μνήμη, αιωνία αυτών η μνήμη. Ελέησον ημάς ο Θεός και το μεγαλειός εδώ μεθάσω πάντουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Γεωργίου, Κωνσταντίνος, Κωνσταντίνου, Χριστίνης, Ευαγγέλου, Ελένης, Δημήτρης, Βασίλικης, Αγνής, Ανθίπης, οικογενείας, Ιωάννης, οικογενείας, Υγείας και Θείας Βοηθείας, πέρα αυτών υπομάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, από και πέρασε από όλα και χώρα, από οργής, λίμου, λίμου, σεισμού, καταποντισμού, κυρώσεις μαχαίρας, επιτροπής αλλοφύλων, επί του πολέμου και του θανάτου, υπέρ του ήλιον, ευμένη και ευδιάλα, του κυρώσεις των αγαθών, του μάλλου των πολυθοριμών, το όπως πνεύσει και δασκεδάσε, πάσον οργή και νόσου, καθομών κυρωμένη, κυρίσεις ημάς, κυρίσεις δικαίας, αυτό απειλής, κυρίσεις ημάς, έτσι το όμως την ίδια τους άκουσε, κύριε των θεριμών, Δέσποτα πολύ ρε Κύριε Σου Χριστέ Θεοσημών, πρεσβείς Παναχράνου, δεσποινη Σημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Μικής Οπίου Σταυρού, τη χάρη του Ζωδόχου Τάφου, προσθεσίς του Μήνου Πορανίου, θεία δυνόμενων σωμάτων, και εσείς του Μήνου Δόξου Προφήτ Προλόγου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Δόξων και Παρεφήμων και Παρκορυφαίων Αποστόλων, Πέτρου και Παύλου και Πάντων Αγίων Αποστόλων και εις Αποστόλων, των Αγίων Πατέρων Μεγάλων Ιεραρχών και Οικουμενικών Δασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου, Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αθανασίου και Κυρίλου, Ιωάννου του Ελεήμονος, Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου του Εμμύρης, Σπυρίδων Επισκόπου Τρομηθούντος και Νεκταρίποντα από όλους των Θαυματουργών, των Ιδόξων Μεγαλομαρτύρων, Γεωργίου του Πεφόρου, Δημητρή του Μυροβλήτου, Θεοδόρου του Τυρούνος και Σπρετελάτου και Μινάτου Θαυματουργού, των Ιερομαρτύρων Χαραλάμπους και Ελευθερίου, τον Αγίον Δόξο Μεγάλο Μαρτύριο Γυναικών Θέκλα, Ζαρβάρα, Αναστασία Κατερίνη, Κυριακή Φωτεινή Μαρίνη, Παρασκευή και Ειρήνη, τη Αγία Σου Πεθών Μάρτυρο Μαρκέλη και Πολίτη του Σου Σούπερ Νίκορα του Μετανοήτα, το Σου Νικηφόρου του Λεπρού, τον Αγίον Κυριακέ του Απατόρου Νιακήμ και Άρη, του Γεμάρτυρο Γορδίου, του Αγίου Προφήτου Μαλαχίου και των Αγίων Μαρτύρων, μικρό και δύο τέκνων αυτή, όν την θεία μνήμη εορτάζουμε και πανηγυρίζουμε και πάντω τον Αγίον Ευπρόσδεκτο ποιήσου τη δοήση ημών, δόρηση με την άμπρωση των ατομάτων ημών. Σκέπασε την άσπρη σκέπη, την ρίγα τη αποδέξω με αφημών παντά εχθρών και πολέμων. Ειρήνη σε όλου του κύριου, ελέγχουμε στον κόσμο σου και σώσου.
χάσιμαν, σ' αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός, Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σοι ευγυναίσθη και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου. Ότι σωτήρα έτεγε στο ψυχόν Christ our God, you blessed the 5 loaves in the wilderness, and from them filled 5,000 families. Bless now these loaves, the wine and oil here presented, and multiply them in this holy church, in the city, in the homes of those who celebrate today, in the whole world, and sanctify your faithful servants who partake of them. For you are he who blesses and sanctifies all things, O Christ our God, and you give glory with your Father who is everlasting, in your holy, good and life-giving Spirit, now and forever, and into the ages of ages. Πλούσιοι εποχεύσαν και πείνασαν, είδαν εξητούντες στον Κύριον, ουκ ελάττωθήσονται πάντως αγαθούς. Εξητούντες και πείνασαν, πλούσιε το χέψα και πίνασαν, οι δε εξητούντες το Κύριον, ουκ ελάττωθήσονται παντός αγαθούς. Ιδώ εγώ αποστέλλω τον άγγελόν μου προπροσώπου σου, ο εισάγγελος, ο επηγής άγγελος, ο Ιωάννης και πρόδρομος και βαπτιστής του Κυρίου μας, αποστέλλεται, ήρθε με ιδιαίτερη ιερή αποστολή να προδρομήσει, να προπαρασκευάσει και να προετοιμάσει την οδόν Κυρίου. Ευθείας ποιείται τα σκλήβους αυτού. Και πώς προετοίμασε την οδόν Κυρίου. Πώς ετοίμασε τον ερχομό και τη διδασκαλία του Χριστού. Πρώτον, με προσευχή. Δεύτερον, με νηστεία. Τρίτον, με την πλήρη απώλεια προσωπικών αγαθών και περιουσιακών στοιχείων. Την ακτιμοσύνη. Και με το κήρυγμα, τέταρτον, μετανοείται οίκη και γάρη βασιλεία των ουρανών. Και πέμπτον, με το βάπτισμα, το εξομολογητικό βάπτισμα που έκανε ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος. Το πρώτο δώρο του, η προσευχή του. Απομακρύθηκε στην έρημο για να εφησυχάσει, αλλά για να έρθει και πιο κοντά στον άνθρωπο. Μα πώς γίνεται αυτό, να απομακρυνθεί από την κοινωνία των ανθρώπων για να είναι κοντύτερο στον άνθρωπο. Κοιτάξτε γύρω της πόλης μας και θα καταλάβετε γιατί. Ο ένας πάνω στον άλλον είναι, αλλά αποξενωμένοι. Και όσο μεγαλώνουν οι πόλεις, τα κτίρια ψηλώνουν και φτάνουν στα σύννεφα, η μοναξιά περισσεύει. Οι ψυχασθένειες, οι μελαγχολίες έχουν μεγαλύτερη έκταση. Οι άνθρωποι είναι μόνοι και πηγαίνετε στην έρημο, πηγαίνετε στα προσκυνητάρια και νιώθετε πιο κοντά στο Θεό. Και όταν ένας, δυο, τρεις, όλοι μας είναι κοντύτερα στο Θεό, όλοι είμαστε κοντύτερο ένας με τον άλλο. Μέσα από την προσευχή, μέσα από την αγάπη, μέσα από την πίστη του Θεού. Το δεύτερο δώρο του, η νηστεία. Ο Άγιος Ιωάννης, ο πρόδρομος, ενίστεψε τέλεια νηστεία, ό,τι είχε η έρημος να του δώσει, αυτό κατανάλωνε.
δεν παρασκεύαζε τροφή, δεν έψαχνε να βρει, να γεμίσει, να έχει περίσσευμα, όπως ο άφρον του Ευαγγελίου που γέμισε τις αποθήκες και τις γκρέμισε να χτίσει άλλες μεγαλύτερες, να τις γεμίσει. Ετοίμασε την ψυχή του και τη χόρτασε την ψυχή του. Τη γέμισε την ψυχή του. Και αυτό τον γέμιζε και τον ίδιο. Είπαμε για την ακτιμοσύνη. Ο Άγιος Ιωάννης ήταν εκείνος ο οποίος προτύπωσε την οδό της μετανοίας, την εισάγγελο πολιτεία που είναι και ο μοναχισμός. Είναι ο ασκητικός μοναχισμός μάλιστα. Και ο Άγιος Ιωάννης για της ακτιμοσύνης κέρδισε τους μεγαλύτερους θησαυρούς. Τη μεγαλύτερη περιουσία, την Επουράνιο. Εκεί που δεν υπάρχει ούτε εσείς, ούτε βρώσεις, ούτε τίποτα την καταστρέφει, ούτε κανένα χρηματιστήριο δεν πέφτει, ούτε καμιά τράπεζα δεν αδειάζει. Είναι αιώνια η περιουσία αυτή. Επίσης ο Άγιος Ιωάννης εκήρυξε, μετανοείται, ήγκη και γάρη βασιλεία των αρωνών. Να μετανοήσουμε. Η μετάνοια. Να αλλάξουμε μυαλό. Να κάνουμε μια μεταμόσχευση νου. Και να βάλουμε το Χριστό μέσα στο μυαλό μας. Να σκεφτόμαστε το Χριστό όλη την ώρα. Να είμαστε χριστοκεντρικοί. Να μετανοούμε, να αλλάξουμε τη ζωή μας. Αυτά που λέμε στην αρχή της χρονιάς να αλλάξουμε, να τα αλλάξουμε. Οι αποφάσεις που κάνουμε για να βελτιώσουμε τη ζωή μας και να προοδεύσουμε πνευματικά, να γίνουν πραγματικότητα. Και τέλος, το βάπτισμα του Ιωάννου, για το οποίο ο ίδιος είπε ότι είναι ενίδατη. Ο πίσω μου ερχόμενος, αυτός βαπτίσει μας εν πυρ και πνεύματι Αγίω. Μας προετοιμάζει όμως για το βάπτισμά μας, το βάπτισμα της σωτηρίας. Μεθαύριο, την Τετάρτη, που θα πάμε να κάνουμε το μεγάλο αγιασμό και ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Απόστολος Μηδίας θα αγιάσει όλο το λαό, θα μας δώσει το μεγάλο αγιασμό να πάρουμε σπίτια μας και μετά, αφού γίνει εδώ στην ναό η αποτύπωση του βαπτίσματος του Κυρίου μας και η φανέρωση του εν τριάδη προσκυνωμένου Θεού, Πατρός, Υιού και Αγίου Πνεύματος, θα πάμε και στον ωκεανό, δίπλα, για να πετάξουμε το σταυρό στη θάλασσα, όπως λέει ο λαός, για να γίνει το βάπτισμα, να μπει ο Χριστός μες στα ύδατα. Στενοχωριόμαστε που σε κέντρα της Ορθοδοξίας, που σε χώρες Ορθόδοξες απαγόρευσαν να γίνει η κατάδυση του Τιμίου Σταυρού. Πώς θα κερδίσουμε τον κορονοϊό, πώς θα κερδίσουμε τις πανδημίες χωρίς αγιασμό, χωρίς ευλογία. Θα κάνουμε λοιπόν αυτό το δέον, το σωστό και θα ζητήσουμε από τον Πανάγαθο Θεό να μας ελέησει. Απόψε μάλιστα θα έχουμε και την παράκληση του Αγίου Νικηφόρου του Λεπρού στις 6 το βράδυ, ο οποίος ο Άγιος Νικηφόρος έχει κάνει τόσα θαύματα, έχει φανερωθεί σε πολλούς ανθρώπους και θα σας τα πω και απόψε και έχει σώσει πολλούς ανθρώπους από την άσχημη αυτή νόσο. Ο Άγιος Ιωάννης λοιπόν προετοίμασε την οδό Κυρίου, προετοιμάζει σήμερα και εμάς για να έχουμε επιφάνεια και θεοφάνεια, να φανερωθεί ο Θεός στην ψυχή μας, στη ζωή μας, στον κόσμο μας, στον πλανήτη μας, για να είμαστε κοντά Του, να Τον έχουμε πάντα μπροστάρι και εμείς να ακολουθούμε τα προσταγματά Του. Saint John the Baptist, the forerunner of Christ, was called an angel on earth, equal to the angels, like whom no other human could be compared, that was born of a mother, and the very words of our Lord and Savior Jesus Christ, the holiest. How was he able to achieve this holiness with his following five steps? First, with prayer. He removed himself in the desert, in the wilderness, and from the desert, although removed from society, although away and seemingly socially distant from people,
He was closer to everyone. How is that possible? To be away from people and yet closer to people. Apart from the fact that many came to seek him, to confess to him, to be baptized by him, the gift of prayer that brings us closer to each other. Because when we unite ourselves with God, with Christ, then we are also united with one another through Christ our Lord. And that's what St. John accomplished. We live in societies that everyone loves on top of everyone else. We live in big cities that we have skyscrapers that rise to the sky and people are on top of each other. And yet, so far apart, so lonely, so lonely. Greater than any other despair caused by the recent month's pandemic is loneliness. It's how our children would deal with the fact that they can't play with other children a lot of times. It is the fact that elderly cannot see their family members, their grandchildren, their relatives, their friends. It is the fact that loneliness has become the greatest epidemic and pandemic of all. And that's why it's causing melancholy and depression and despair. St. John, although removed from people, through prayer, he was close to all. Through fasting and through the fact that he had no personal belongings and property, he had achieved all wealth and he had quenched the thirst of his soul and the hunger of his heart for Christ. Although he had no personal possessions, and in today's gospel, all the translations have the wrong translation. What did he eat? It says in the English translation, mistakenly, he ate locusts. No, he did not eat insects. Akrides in ancient Greek, in modern Greek, akrides is locusts. In ancient Greek, is the edge of the flower, the desert flowers. They have almost like a honeycomb that he would be able to remove it and eat it. And that was enough to keep him, to sustain him, because God provided those for him. God provides for all of us. None of us will hunger if we have faith. And then St. John the Baptist preached. He preached, repent, for the kingdom of God is at hand, to change our ways. And this is a time for resolutions, isn't it? We all say that we have certain resolutions for the new year, certain change and transformation in our personal lives, in our spiritual lives. And those changes are impacted when we put them in practice, when we identify the areas of improvement and we do something to achieve it. Take a calendar, an empty calendar with boxes, and check each day that you accomplished your resolutions and put a check. Today is Sunday, the 3rd. Check. I did everything I was meaning to do through this year. Came to church. I prayed. I spoke to people, I reduced my time on social media, I ate well, I exercised, I spoke with people that need a little attention, a little company, I prayed to God. Check. Monday, 4th, same things. And everything else for students, for professional people, for our careers. Check each day that you fulfill your resolutions. That's repentance. That's following a way of personal progress and growth in spiritual ways and in our way of life. And of course, St. John the Baptist offered the fifth manner, the fifth method by which sanctifies all of us. Back then, he gave confession, which is the first step of repentance, and baptism. But he said, the one who comes behind me, he will baptize you in fire and Holy Spirit. We receive that baptism, the baptism of salvation, the first of the sacraments. And on Wednesday, on the day of Epiphany, we renew our baptism by the great agiasmos, the greater sanctification of waters.
here in church where His Grace, Bishop Apostolos of Bithia, will bless all of us for the new year. And we will take agiasmos and holy water with us. And bring, please, some extra holy water bottles to have. And then, after we are all sprinkled and blessed and receive our bottles, we will witness the sanctification at the ocean. What a grave thing, what a painful thing that they canceled this beautiful event around the world. They canceled us here too. They would not give us the permit to do it. And we found a way, and we will do it. We will sanctify the oceans because we need it, our world needs it. A pandemic is not defeated without faith, without resorting to prayer, without blessing. That's why we did not cancel any prayers. And tonight we have a service for Paraclesis, for Saint Nikephoros the leper, who has appeared to many and saved many in hospitals who had contracted the coronavirus and were in serious position and condition. And he saved them. So we owe it to him to have the Paraclesis tonight and bring the names of your loved ones before you leave today. If you have other things tonight, write the names of your loved ones, give them to a Paris Council member. This way we can pray for our families and our world. And this way our new year will bring new blessings, new gifts, through the prayers of Saint John the Baptist, who is preparing us now for our epiphany, for our theophany, that we see God in our lives, that we are united with God, Father, Son, and Holy Spirit. Amen. Κύριε δεϊθόμεν, Κύριε λέησον, ευλογία Κύριε και έλεος αυτού ενθυμάστε αυτού Θεία χάρη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Δόξα σου Θεός ελπίσιμον Κύριε δόξα σε πρίασε για δόξα σε. Ο Αναστάσσα και νεκρό Χριστός ο αληθινός των Σιμών, τες πρεσβείς με ένα χρόνο και παραμόμα για σαυτού με εκπρός δυνάμει του Μικρός Ουπίου Σταυρού τη χάρη του Ζωδόχου τάφου, προσθέσεις του Μήνα Πουρανίου Θεού δυνάμενο σωμάτων και εσύ του Μήνα Δόξου Προφήτη Προορλόγου και Εύαπτης του Ιωάννου, τον Αγιο Δόξο και Παρεπούμενο Αποστόλο, τον Αγιο Δόξο και Καλλινίκων Μαρτύρων, τον Αγιο Μεγαλομάρτυρο Δημήτρη του Μεροβλίου του Μαρκέλης και ο Πολίτη του Νίκος Πατανέτη, τον Αγιο Μάρτυρο Ελευθερίου του Σονικηφόρου του Λεπρού, τον Αγιο Κυριακό του Απατόρνη του Κιάννη, του Αγίου Γορδίου Μάρτυρο, του Αγίου Μαλαχίου του Προφήτου και των Αγίων Μαρτύρων Μητρός και δύο τέκνων αυτή, ότι θεία μνήμη επιτελούμε και πάντων των Αγίων Ελέη και σώσιμα ο αγαθό, φιλάνθρωπο και ελεήματο. Και τα δικά σα πολλά και ευλογημένα. Καλημέρα, βοήθειά σας. Οι ακολουθίες της εβδομάδος. Απόψε παράκληση του Αγίου Νικηφόρου του Λεπρού. 6 μετά μεσημβρίας απόψε. Να στείλετε τα ονόματα πριν φύγετε. Γράψτε τα ονόματα των οικογενειών σας και δώστε τα στο Συμβούλιο για να τα διαβάσουμε, να τα μνημονεύσουμε απόψε στις 6. Την Τετάρτη το πρωί, τα Θεοφάνια, Άγια Θεοφάνια, μεγάλη μέρα, μεγαλύτερη και πιο σημαντική από τα Χριστούγεννα και από άλλες εορτές. Στις 9 το πρωί. Ο Θεοφυλάστητος Επίσκοπος Μηδίας Απόστολος Προεξάρχων θα μας ευλογήσει, θα κάνουμε το μεγάλο αγιασμό, θα πάρουμε αγιασμό στα σπίτια μας που το έχουμε τόσο μεγάλη ανάγκη. Και μετά θα γίνει η κατάδυση του Σταυρού σε κοντινή περιοχή όπου θα γίνουν και οι δίτες μας. Οι δίτες μας, έχουμε και αρκετά παιδιά φέτος, θα πέσουμε στη θάλασσα για να επαναφέρουν το Σταυρό. Την Πέμπτη το πρωί του Αγίου Ιωάννου του Βαπτιστού, πάλι 9 το πρωί Θεία Λειτουργία. So tonight we have Paraclesis at 6 to Saint Nikephoros the leper for health and salvation and for redemption from the coronavirus. On Wednesday morning at 9, His Grace Bishop Apostolos of Media, the Divine Liturgy of Epiphany with the great agiasmos so that we can all receive the great blessing of the water and take agiasmos to our homes. 9 o'clock in the morning, and then we'll go to dunk the cross in the water. And we have divers this year, quite a few, who will dive and retrieve the cross from water. And on Thursday at 9, Saint John the Baptist, Orthodox and Divine Liturgy as well. God bless you, να είστε καλά, καλή χρονιά, υγεία, χαρά και κάθε ευλογία. Όλοι στα σπίτια σας, happy new year to all of us, to our families, to our homes, to our church. Blessed, healthy, and a great, joyous year.